Καλησπέρα σας. Να ακούγεται. Το έχουμε πάλι σε θέση για να πιάνει τις κυρίες. Λοιπόν, απόψε να παρακολουθήσατε το έργο «Ο κύκλος με την κυμολία» του Μπέρτον Μπρέχτ. Η υπόθεση του έργου και οι συντελεστές της παράστασης αναγράφονται στο πρόγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας. Πριν ξεκινήσουμε, δύο θερμές παρακλήσεις. Παρακαλώ τα κινητά σας, απενεργοποιημένα ή αθόρυβα. Διότι οι κυρίες κατέβαλαν και θα καταβάλουν τρομερή προσπάθεια. Και δεύτερον, το χειροκρότημά σας, το οποίο εγώ εκτιμώ ότι θα είναι πάρα πολύ θερμό, στο τέλος της παράστασης. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στο Κάφκασο ήταν ένας κυβερνήτης. Τον λέγαν Γιώργη Αμπασβήλη. Ο κυβερνήτης είχε μια γυναίκα και ένα μικρό παιδάκι που το λέγαν Μιχαήλ. Ήταν πλούσιος, δυνατός και ευτυχισμένος ο κυβερνήτης. Και σχεδιάζουν πώς να τον ξεκάνουν. Τρίτη παρασπέκη. Ο κυβερνήτης πρέπει να φύγει από τη μέση. Κάντε τον λοιπόν από τη μέση. Τι περιμένετε, τι τον κρατάτε. Δεν είναι εύκολο έξω πότε. Έχει φρουρούς που τον φυλάνε μέρα νύχτα. Γυρώστε τους. Γιώργιο Αμπασβήλη, η Κυριακή του Πάσχα πρέπει να πέσει. Μάλιστα έξω πότε δεν πήγε. Τα άκουσες, γιατί αυτή του Πάσχα πρέπει να έχει πέσει. Είναι διαταγή. Ό,τι διατάξει, πες το πόδι. Πίσω, σας πέσεις. Εκεί θα περνάνε, απαγορεύεται το διάρκειο. Όλοι βλέπουμε, κυρία Κατίνα, δεν θα του Πάσχα ξημερώνει. Νταν, νταν, οι καμπάνες χαρούμενα ξυπνούν. Ο κυβερνήτης πάει στην εκκλησία με τη γυναίκα του, τη φαντασμένη Ναταλία. Εγώ θα τους πάρω μου χαλάκια και τρόφιμα να τα μεγαλώσω.
ο Θεός μας θα δίνει μισθό. Από το Θεό να τα έχει μισθό που είναι πάνω. Σε θέλετε. Έχουμε πολλά λεφτά εμείς και τα σκορπάμε στους φτωχούς. Είμαστε πλούσιοι και δίνουμε ελεημοσύνη σε εσάς τους πεινασμένους. Προσκυνάτε μας! Προσκυνάτε μας, πεινασμένοι! Προσκυνάτε μας! Ο Θεός να έχει καλά τον κυβερνήτη και τη γυναίκα του. Και το μικρό μας Μιχαήλ που θα κληρονομήσει όλα μας τα πλούτη. Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό λοιπόν τώρα σας διατάζω να βγάλετε τελάγιδες σε ολόκληρη τη χώρα να διαλαγήσουν πως ο κακός, ο άθιμος, ο φαταούλας, ο Γιώργιο Αμπασβίλη έπεσε. Μάλιστα. Από σήμερα να λέτε ότι κυβερνήτης έγινε ο πανέξυπνος, ο πανέμορφος, ο Τίμιος, ο πρίγκιπας Κασμπέκι, δηλαδή εγώ. Μάλιστα, εξωτερικό. Άκου να σου πω, όποιος γελάσει ειρωνικά στη λέξη όμορφος, θα συλλαμβάνεται και θα ρίχνεται στη φυλακή. Μάλιστα, ομορφότατε. Το κατάλαβες? Μάλιστα, ομορφότατε. Από σήμερα, όλα τα πλούτη του κακού Αμπασβίλη είναι δικά μου. Οι φόροι πλήρωνε ο λαός, καταργούνται. Αυτό θα ευχαριστήσει πολύ τον λαό μας, εξωπότατε. Καταργούνται, αλλά στη θέση τους μπαίνουν μεγαλύτεροι και σκληρότεροι φόροι. Μάλιστα. Δεν μου λες, τη γυναίκα και το παιδί του κακού Αμπασβίλη τους πιάσατε? Όχι ακόμα, εξωπότατε. Βρε ηλίθι, αυτό το μωρό είναι επικίνδυνο. Ο μικρός Μιχαήλ, μα είναι μόνο 4 μηνών. Ο μικρός Μιχαήλ, και όταν θα μεγαλώσει, θα γυρίσει πάλι πίσω και θα θέλει να μου πάρει τα πλούτη και το θρόνο. Θα λέει ότι είναι κληρονόμος του πατέρα του και εγώ τότε τι θα κάνω όταν θα μου πάρει τα πλούτη και το θρόνο πάλι πίσω. Γι' αυτό λοιπόν σας διατάζω να το εξαφανίσετε αυτό το μωρό. Είναι διαταγή. Μα είναι πολύ μικρό γενναιότατε. Και δεν πρέπει να μεγαλώσει άλλο. Το κατάλαβες. Εξαφανίστε το. Δεν πρέπει να μεγαλώσει. Τελείωσε. Μάλιστα. Είναι διαταγή. Ό,τι πείτε γενναιότατε. Την ώρα που οι συνωμότες φεύγουν, έρχεται στο παλάτι ο αραγωνιαστικός της Γρούσας, της υπηρέτριας, ο Σίμων Σασάβα, και συναντιέται μαζί της. Γεια σου, Γρούσα, τι χαμπάρια. Γεια σου, Σίμων. Καλά, εσύ? Εγώ άστα. Πάω στον πόλεμο. Στον πόλεμο? Τι θες να κάνεις? Να πολεμήσω τους εχθρούς. Έχεις εσύ εχθρούς? Εγώ. Που να τους βρω εγώ, Γρούσα μου, τους εχθρούς. Εγώ δεύτερο βρεθεί δεν έχω να φορέσω. Οι εχθροί μου είπανε. Τότε πάω να πολεμήσω τους εχθρούς του τρίτου. Μπα. Και γιατί δεν πάω ο ίδιος? Α, μου ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων. Τι άλλα νέα? Έμαθες για την προδοσία. Ναι. Άλλαξε, λέει, ο κυβερνήτης. Ναι. Πιάσανε τον Γιώργο Αμπασβίλη και τον πάνε, λέει, για κρεμάλα. Στο παλάτι του δεν δουλεύει η υπηρέτη. Ναι. Αλλά λένε πως εμάς τους υπηρέτες δεν θα μας πειράξουν. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τους καβγάδες των αφεντικών, έτσι δεν είναι? Να προσέχεις, Γκούστα, να προσέχεις. Και εσύ να προσέχεις. Θα προσέχω και θα γυρίσω από τον πόλεμο και θα έρθω να σε παντρευτώ. Θα σε περιμένω. Μην παντρευτείς κανέναν άλλον, ε. Όχι. Θα γυρίσω. Θα γυρίσω και θα έρθω να παντρευτούμε, εντάξει. Εντάξει. Φεύγω τώρα, Γκούστα. Γεια σου, Σίμω Σασάβα. Γεια σου, Γκούστα. Γεια. Γεια.
Τα ταγόνια μου τα λαμέτα πήραμε. Μόνο το πολύ τους απαραίτητε ξεκοντάρε. Πρέπει να βιαστούμε. Από στιγμή σε στιγμή θα έρθουν να σας πιάσουν οι άνθρωποι του καφέ. Κάντε γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Α, τη γούνα μου. Τρέξε να μου φέρεις τη γούνα μου. Τη ζω αμέσως. Ακόμα θα είσαι βρεζό. Ω, Γιώργη, στάσου. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Λοιπόν. Εξοχοτάτη, κάντε γρήγορα. Αν σας βρουν εδώ, δεν θα γλιτώσετε ούτε εσείς, ούτε ο μικρός Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ, πού είναι ο Μιχαήλ. Α, εδώ τον έχω. Λοιπόν, γούνες, παπούτσια, φορέματα, όλα εδώ. Τα κοσμήματά μου, πού είναι τα κοσμήματά μου. Στο σεντούκι, κυρία. Κάντε γρήγορα, πρέπει να φύγουμε αμέσως. Δεν πάω πουθενά. Τι άλλο ξέχασα να πάρω, μόνο αυτό. Τα καπέλα μου. Τα καπέλα μου, πού είναι τα καπέλα μου. Εξοχοτάτη, κάντε γρήγορα, έρχονται οι άνθρωποι του Κασβέγγι. Πρέπει να φύγουμε αμέσως, κάντε γρήγορα. Δεν πάω πουθενά χωρίς τα καπέλα μου. Μπρούσα, τρέξε να μου φέρεις τα καπέλα μου και τη μεταξωτή μου τη ρόπα. Και αυτός ο πραγωνέντας ο άντρας μου κάτι τέτοιες ώρες βρίσκεται και εξαφανίζεται. Εξοχοτάτη, τον έπιασα, λένε πως θα τον κρεμάσουν. Τώρα βρήκα, τώρα τον χρειάζομαι να με βοηθήσει να μαζέψει τα πράγματά μου. Τι να κάνεις. Μπρούσα, τη ρόπα μου και τον μεταξωτή μου τη ρόπα και τα καπέλα μου. Πάμε να φύγουμε! Θα μας πιάσουν όλους! Πάμε να φύγουμε! Έλα εδώ, πάμε μαζί γιατί εγώ κουράζομαι. Θα το κουβαλήσεις εσύ. Και το παιδί? Το παιδί θα το αφήσω εδώ μια στιγμή. Μπρος, μπρος, μπρος! Εξοχοτάτη, έφτασα! Τσακίσου! Πάμε να φύγουμε, εξοχοτάτη! Πού πάτε πάλι! Τη γούνα! Πάμε να φύγουμε! Να πάρω τη γούνα μου τουλάχιστον! Να πω σμήμα, πάμε! Θα φάγουμε! Θα μας πιάσουν! Θα μας κρεμάσουν! Κυρία, δεν βρίσκω τη ρόγμα σας. Μα έφυγε. Έφυγε και παράτησε τον μικρό Μιχαήλ. Δεν είμαστε καλά. Τη γούνα της όμως και τα κοσμήματά της δεν τα παράτησε. Τα πήρε μαζί της. Για φαντάσου. Πουλάκι μου, κοίτα πως με κοιτάει. Σαν να μου λέει, μη μ' αφήνεις. Πάρε με, σε έχω ανάγκη. Αχ, τι να κάνω, πού να το πάω, αν το βρουν οι άνθρωποι του Κασβέκη. Πού να το πάω όμως, πού να το κρύψω. Αν με πιάσουν και μένα με τούτο το μωρό στην αγκαλιά, πάει, χάθηκα. Το καημεντούλι, δεν μου πάει καρδιά να τα αφήσω, θα το πάρω και ο Θεός θα εξώσει. Σόπα, σόπα Μιχαήλ. Μην κλαις, το ξέρω. Πεινάς, θέλεις γαλατάκι. Μα πού να το βρω όμως, κανένας δεν μας δίνει τζάμπα. Και μένα τα λίγα λεφτουδάκια που είχα, ποτέ έχουν να τελειώσουν. Βλέπεις, ακρύβουνε πολύ το γάλα. Κάνουνε πόλεμο, ακριβαίνει το ψωμί και το γάλα. Αλλάζει ο κυβερνήτης, ακριβαίνει το γάλα και το ψωμί. Τώρα που τα έχουμε και τα δυο μαζί, και πόλεμο και αλλαγή κυβερνήτη, για να σουρώ δυο βουλιές γάλα, πρέπει να πληρώσω όσα έβγαλα δουλεύοντας μισό μήνα. Τι να γίνει όμως, τα παιδάκια πρέπει να πίνουν το γάλα τους. Φτάνει να βρούμε. Να, σε εκείνο το γοριατόσπιτο μπορεί να έχουν να μας δώσουν λιγάκι. Ποιος είναι? Εγώ. Σε ποια είσαι εσύ? Θέλω να αγοράσω λίγο γαλατάκι. Τέτοια ώρα γάλα, πού να βρεθεί το γάλα. Δεν έχεις κατσίκες. Κατσίκες είχα, αλλά μου τις πήρανε οι στρατιώτες του πρίγκιπα Κασβέσκι, γιατί λένε χρειάζονται ο στρατός να έχει γάλα όταν πολεμάει τους εχθρούς. Με... Για αυτό που δεν λέμε τι είναι, το αγοράς. Κατσίκα είναι. Να, πού έχεις. Μία έχω. Την έδωσα και δεν μου την βρήκανε. Κάνει γάλα. Γάλα κάνει, αλλά είναι ακριβό. Να, σε αυτό το μπουκάλι θέλω λίγο, να ταΐσω το μωράκι μου. Γιατί λίγο το λες εσύ αυτό. Αυτό έχει τρία φλουριά. Τρία φλουριά, μισό μπουκάλι γάλα. Τρία φλουριά. Το γάλα ακρίβει. Έχεις τρία φλουριά, το παίρνεις. Δεν έχεις τρόπο. Καλά, καλά. Θα σου δώσω ένα. Τρία. Ενάμιση. Δυόμιση. Ένα. Τέλος πάντων.
επειδή σε συμπάθησα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή στο μωράκι. Έλα, έλα. Μα, χάρη. Και στο όλο για να δυναμώσει. Ποιος ξέρει πότε θα ξαναβρούμε. Αχ, Μιχαλάκη, ήσουν Αρχοντόπουλο. Με λιγάλα περνούσε στο παλάτι του πατέρα σου. Και τώρα... Και ξαφνικά ακούγονται φωνές στρατιωτών. Η Γρούσα τρομαγμένη έσπει το παιδί. Βάδιζε, βάδιζε η Γρούσα με το μικρό Μιχαήλ αγκαλιά. Τα λίγα της φλουράκια τελείωσαν.